Όλοι ζούμε σε μια θεμελιώδη άγνοια εντός των τυχών της ύπαρξης. Μέσα στη μείζωνα θεμελιώδη και ουσιαστική άγνοια. Μέσα στην απόλυτη ακατανοησία. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ενώ γνωρίζουμε πως δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ τίποτα, δεν δημιουργείται στους περισσότερους από εμάς καμιά απορία. Είμαστε υπομονετικοί, αποδεχόμαστε σχεδόν δεν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Δεν μας βασανίζουν το γιατί και το πώς, η αρχή και το τέλος, ούτε το τι είναι όλα αυτά, τι είναι, τι συμβαίνει. Οι πλανήτες που μας περιβάλλουν είναι κενοί. Η ζωντανή ανθρωπότητα είναι μόνη στον κόσμο. Πράγματι, ίσως να μην βρισκόμαστε εδώ για το τίποτα, ίσως να είμαστε απλώς μια μοναδική εμπειρία. Διπλασιασμός του πραγματικού, που αποτελεί τη μαντική δομή κάθε συμβάντος, αποτελεί επίσης, αν τον εξετάσουμε από άλλη άποψη, τη θεμελιακή δομή του μεταφυσικού λόγου. Από τον Πλάτωνα μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με αυτή τη μεταφυσική δομή, το άμεσο πραγματικό γίνεται αποδεκτό και κατανοητό μόνο στο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση ενός άλλου πραγματικού, το οποίο του χορηγεί το νόημα και την πραγματικότητά του. Αυτός ο κόσμος εδώ, που αφ' αυτού δεν έχει κανένα νόημα, αποκτά σημασία και ύπαρξη από έναν άλλο κόσμο, ο οποίος παίρνει τη θέση του, ή καλύτερα, του οποίου αυτός ο κόσμος, εδώ, είναι μόνο ένα απατηλό υποκατάστατο. Ίδιον της μεταφυσικής εικόνας είναι να μας αφήνει να ματεύουμε κάτω από τα παράλογα ή παραποιημένα φαινόμενα, τη σημασία και την πραγματικότητα που εγγυώνται τη θεμελίωση και εξηγούν επακριβώς την όψη αυτού του κόσμου εδώ, ο οποίος δεν αποτελεί παρά την πρωταρχική και μαζί μάταιη έκφανση ενός εκπληκτικού μυστηρίου. Η ουσία που ορίζει τη μοναδικότητα μπορεί με εξορισμού να γίνει αντικείμενο μίμησης, αλλά όχι αντικείμενο διπλασιασμού. Γιατί το μόνο που μπορεί είναι να δημιουργήσει εικόνες οι οποίες ουδέποτε θα έχουν την ιδιότητα του διπλού. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι να αποφασίσουμε αν η αδυναμία του διπλασιασμού ή ακόμα η αναγκαιότητα του μοναδικού εκβάλλουν πράγματι σε μια φιλοσοφία του ενικού. Πρέπει εδώ να διακρίνουμε δύο επίπεδα διπλασιασμού. Το αισθητό επίπεδο και το μεταφυσικό επίπεδο. Πράγματι, έχουμε να κάνουμε με δύο ανέφικτα όσον αφορά το διπλασιασμό. Από τη μία είναι η αδυναμία του αισθητού αντικειμένου να διπλασιαστεί ως ένα άλλο αισθητό αντικείμενο που θα ήταν ταυτόχρονα αυτό το ίδιο. Και από την άλλη, το αισθητό αντικείμενο είναι αδύνατο να εμφανιστεί ως το αντίγραφο ενός πραγματικού υπεραισθητού μοντέλου. Η αλήθεια αποδίδεται κυρίως με το μύθο του Σπηλαίου. Αυτό το πραγματικό εδώ είναι το ανάποδο του πραγματικού κόσμου, η σκιά του, το διπλό του.
και τα συμβάντα του κόσμου είναι απλώς αντίγραφα των πραγματικών συμβάντων. Αποτελούν τις δεύτερες στιγμές μιας αλήθειας, της οποίας η πρώτη στιγμή είναι αλλού, στον άλλο κόσμο. Αυτό είναι, όπως ξέρουμε, το νόημα της θεωρίας της ανάμνησης, η οποία διδάσκει ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, μια αληθινά πρώτη εμπειρία. Τίποτα ποτέ δεν ανακαλύπτουμε. Όλα τα ξαναβρίσκουμε. Τα ξαναφέρνουμε στη μνήμη μας όταν καταφέρουμε να ξαναβρούμε την πρωταρχική ιδέα. Ακόμα και η ίδια η θέληση μπορεί μόνο να ξαναθελήσει αυτό που της έχει προδιαγράψει η αναγκαιότητα ήδη από τον άλλο κόσμο. Στερημένη από αμεσότητα, η ανθρώπινη πραγματικότητα είναι φυσικά στερημένη και από το παρόν. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι απλούστατα στερημένος από πραγματικότητα. Αν επ' αυτού δεχτούμε την άποψη των στοικών, ότι η πραγματικότητα σχετίζεται αποκλειστικά με το παρόν. Όμως το παρόν θα ήταν υπερβολικά απειλητικό αν ήταν άμεσο και πρώτο. Γίνεται προσιτό μόνο με το τέχνασμα της επανεμφάνισης, επομένως με μια επαναληπτική δομή, η οποία το εξομοιώνει με ένα παρελθόν ή με ένα μέλλον, από τα οποία το χωρίζει μια ελαφρή απόκληση που τροκανίζει την ανυπόφορη δύναμη και το επιτρέπει την εξομοίωση, μόνο εν είδη ενός αντιγράφου, πιο ευκολοχώνευτου από ότι το πρωτότυπο με την πρωταρχική του ομότητα. Ευνίδια, όταν παρακολουθούμε ένα θέαμα ή όταν συμμετέχουμε σε μία συζήτηση, ξεπηδάει η πεποίθηση ότι έχουμε ήδη δει αυτό που βλέπουμε, ήδη ακούσει αυτό που ακούμε, ήδη προφέρει τις φράσεις που τώρα προφέρουμε. Ότι ήμασταν εκεί, στο ίδιο μέρος, με τις ίδιες διαθέσεις, νιώθοντας, καταλαβαίνοντας, σκεπτόμενοι και επιθυμώντας τα ίδια πράγματα. Ότι τελικά ξαναζούμε ως την παραμικρή τους λεπτομέρεια μερικές στιγμές της περασμένης μας ζωής. Η ψευδαίσθηση είναι μερικές φορές τόσο πλήρης, ώστε κάθε στιγμή, για όσο χρόνο διαρκεί, νομίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προβλέψουμε αυτό που πρόκειται να συμβεί. Πώς δεν θα μπορούσαμε να το γνωρίζουμε ήδη, εφόσον νιώθουμε ότι σε λίγο θα το έχουμε γνωρίσει. Επομένως, συχνά συλλαμβάνουμε τον εξωτερικό κόσμο κάτω από ένα ιδιάζον πρίσμα, σαν σε όνειρο. Αποξενωνόμαστε από τον εαυτό μας, πολύ κοντά στο να γίνουμε δύο κομμάτια και στο να παρακολουθούμε ως απλοί θεατές ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε. Το παρόν είναι κάθε στιγμή το παρόν όλων των παρόντων. Η λέξη παρόν πρέπει να εννοηθεί υπό τη διπλή της έννοια του δώρου της στιγμής, δώρο αυτού του παρόντος εδώ, και της καθολικής προσφοράς, δώρο κάθε παρόντος, δηλαδή κάθε διάρκειας. Και η τελική επιστροφή στην ακινησία, η διαδοχή όλων των προηγουμένων στιγμών μέσα στη μία και μοναδική παροντική στιγμή, η οποία δεν παραγνωρίζει καμιά πραγματικότητα. Αντίθετα, τις κατοχυρώνει όλες ταυτόχρονα, γιατί μεταφέρει στις αποσκευές της την ολότητα όλων όσων υπάρχουν, θα υπάρξουν ή έχουν υπάρξει, πρικίζοντας έτσι κάθε στιγμή της ζωής με όλο τον πλούτο της αιωνιότητας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα βιβλία «Το πραγματικό και το διπλό του» του Κλεμάνωσε και «Η ελεγία ενός παράλογου κόσμου» του Ευγένιου Ιωνέσκου.